Δημήτρη, άκου να δεις τώρα. Η καιρή είναι. Γιο. Επειδή η καιρή είναι έτσι και εμείς είμαστε σε αυτή τη φάση και έχουμε έρθει εδώ που έχει κόσμο, νέο κόσμο. Δεν έχει απλά κόσμο, έχει τον καλύτερο κόσμο, έχει τον κόσμο εκείνο το οποίο είναι κολλημένος με τα παιχνίδια, με τα video games. Και επειδή είμαστε και εμείς, ήρθαμε εδώ και να δούμε τι γίνεται, να δούμε τι φάση παίζει και να μιλήσουμε με τον κόσμο να μας πει γιατί παίζει. Εδώ στο Gaming Festival στην Τεχνόπολη. Και να δούμε αν μας ξέρουν κιόλας. Καταρχήν σίγουρα θα ξέρουν εμένα, αυτοί να ξέρουν. Επίσης, με βλέπετε εμένα με μπουφάν και μπουκάμισο και αυτός είναι με κοντομάνικο, έτσι το καταλαβαίνετε. Τυράντες. Γιατί αγόρι μου. Γιατί θέλω να βρω μια κοπέλα έτσι από τα video games, σαν αυτή την ασπρομάλα με τα ξύφια εδώ πέρα. Παραδέξου ότι κρυώνεις πολύ. Όχι, δεν κρυώνω. Α, κοίτα, θα σου γνωρίσω το παιδί αυτό. Αχ, το θέλω αυτό το παιδί. Αχ, και την κοπέλα δεν κρυώνει πίσω. Η κοπέλα, η τοξοβόλος είναι για μένα. Πάμε, Δημήτρη. Πάμε. Να πιάσουμε έναν μεστολί. Να σας πω κάτι. Εγώ πάντα λάτρευα τους ένστολους. Αλλά αυτό ξεπερνάει τη φαντασία μου. Ποιος είσαι? I'm Iron Man. You're Iron Man. Ναι, είμαι Iron Man από το γνωστό. Το γνωστό. Πώς νιώθεις? Ζεσταίνομαι λίγο, αλλά εντάξει. Ναι, αλλά όλη αυτή η δύναμη του Stark δεν τον λέγανε. Ο πλούτος τα κάνει όλα. Ο πλούτος τα λεφτά. Για να σε πιάσω, κάνε μου λίγο έτσι. Είσαι δυνατό παιδί. Πες μας πόσο κολλημένος είσαι με τα games. Εγώ προτιμώ τα action games και τα RPG. Εγώ θέλω να πω ότι στο RPG είμαι πολύ καλή. Ενδιαφέρον. Φαίνεται νομίζω έτσι. Πες μου, έχεις Facebook, Twitter και τέτοια. Βεβαίως. Και πώς σε λένε στα κανονικά σου? Αλέξανδρο Μπέι. Αλέξανδρο Μπέι, ας μιλήσουμε λοιπόν για άλλα πράγματα. Φλερτάρεις μέσα από το ίντερνετ? Εγώ προσωπικά όχι. Τι να το κάνεις, έχεις τη στολή, εσύ είσαι μια χαρά. Θα έβγαινες ποτέ να φλερτάρεις κάποια με αυτή τη στολή? Επειδή ακόμα στην Ελλάδα είμαστε λίγο κάπως, όχι. Ας το εξελίξουμε τελικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Είμαι ο Δημήτρης από το Breaking Mad, με ξέρετε? Ναι, νομίζω. Δεν νομίζεις εσύ? Μου φαίνεται. Ωραία. Είναι αληθινά? Τι εννοείται? Γενικά όλη η στολή είναι αληθινή, αυτό που βλέπουμε. Είναι αληθινό. Για το βλέπετε υπάρχει. Πώς σας λένε, Μάρα και Μελάγια? Λία. Ξένια. Τι ήρωες υποδίεστε, τι ήρωες ενσαρκώνετε αυτή τη στιγμή? Εγώ είμαι Demon Hunter από το Diablo 3. Ρίκο από Final Fantasy 12. Να σας πω κάτι τώρα, κορίτσια. Επειδή εγώ από τα μόνα παιχνίδια που έχω παίξει είναι Tetris και Pac-Man. Το λίγο μειονεκτικά, Εντάξει, και το Tetris ωραίο είναι. Εμένα μου αρέσει προσωπικά. Δεν έχει τίποτα με το Tetris και το Pac-Man. Facebook, Twitter έχετε, γίνεται δουλίτσα? Facebook, ναι. Tumblr μετά, όχι Twitter. Γιατί Tumblr? Επειδή το Twitter το βαριέμαι. Πόσους φίλους έχεις στο Facebook? 700, 800. Με έναν τύπο σαν και εμένα, παραδείγματος χάρη, θα έβγαινες ραντεβού? Ανάλογα. Άμα δεν είχα σχέση, άμα δεν παίζανε πολλά πράγματα. Αν φορέσω δηλαδή στολή ναύτη, θα έβγαινες? Δεν παίζει ρόλο νομίζω για μένα αυτό. Ποιο είναι το πιο προκλητικό σχόλιο που άκουσες σήμερα εδώ στο Gaming Festival? Δεν άκουσα τίποτα προκλητικό. Έλα, αποκλείεται. Τώρα η στολή αυτή, πραγματικά πώς πάει προκλητικά σχόλια. Από εκείνη. Νομίζω ότι έχει μια πούντα. Έχει μια πούντα, μια πούντα να την πιάσω. Παιδιά, να σας πω κάτι, βρήκα ένα χειρούργο με σπαθιά. Είμαι ο Σεν, ο χειρούργος. Και τι κάνεις, σε κλειάζεις τον κόσμο? Πηγαίνω συνήθως solo top και προσπαθώ να σφάζω τους αντιπάλους. Τα καταφέρνεις? Τα καταφέρνω. Το χειρίζεσαι καλά το μαχαίρι δηλαδή? Εννοείται, και τον υστέρι για όλα, όλα τα χειρουργικά εργαλεία. Μ' αρέσουν οι γιατροί που έχουν αυτοπεποίθηση. Πες μου, άσχετα με όλα αυτά, αν ασχολείσαι με social media και αυτά, φλερτάρεις τι κάνεις? Τα social media για μένα δεν είναι μέσο για να φλερτάρω. Στο χειρουργικό τραπέζι πώς θα πας? Στο χειρουργικό τραπέζι πάλι προσωπική επαφή παίζει και εκεί, οπότε σφάζουμε κόσμο, λύνουμε κόσμο, δένουμε κόσμο, απ' όλα. Περνάω τέλειο. Με ξέρεις? Όχι. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Όχι, δεν θα έπρεπε. Πώς σε λένε? Έμα. Και τι κάνεις εδώ στο Gaming Festival? Είμαι για παρέα με το αγόρι μου. Το αγόρι σου είναι αυτό? Στο σπίτι κυκλοφορεί έτσι? Στο σπίτι, όχι πάντα. Όχι πάντα. Ποιες στιγμές κυκλοφορεί έτσι? Καμιά φορά τον πιάνει το μικρόβιο. Θέλω να μου πεις ποιο ήταν το πρώτο ραντεβού. Στο πρώτο ραντεβού σου είπε για αυτό το πάθος με τα games? Όταν το γνώρισα ήταν ντυμένος Iron Man. Ήταν απόκριες, τι ήταν, πες. Cosplay party. Facebook, Twitter έχεις? Ναι. Δημήτρη, γιατί είσαι έτσι? Τι γίνει, παιδί μου, μίλα. Ποιος παρουσιάζει το Breaking Mad? Ορίστε, η στατιστική. Είναι καλύτερη στατιστική από το Breaking Mad? Όταν απαντήσει δεν μπορεί, τον έχω όπως το μόνο. Έχει ωραίες κυρίες, όχι. Ορίστε, βρε Δημήτρη. Άκουσες τι είπε, κυρίες. Κυρία Στιμούρου και κυρία Γελβάνια. Είσαι ήρεμος άνθρωπος. Προσπαθώ. Παιδί μου, είσαι καλά. Πώς θα ρίξεις γκόμενες έτσι? Για κατασκευή αλγορίθμου. Μου είπε το παιδάκι, πού πας εσύ? Πώς θα ρίχνεις τα κοριτσάκια έξω, δεν έχω καταλάβει. Αυτό τα αφήνω για πιο μετά. Έτσι, με προσωπικό στυλ, πάντα. Βέβαια. Hello, this is Mary. How are you? I am fine, thank you. Ούλα με ζώ. Θα μπορούμε να τη δείξει. Mary, τι κάνεις εκεί με το κινητό, τσιλιμπουρδίζεις? Αχ, δεν ξέρω, Δημήτρη, βρήκα τον άντρα της ζωής μου. Ποιος είναι αυτός?
Αυτό το παιδί με τα ωραία μάτια εδώ. Αυτό είναι σαν χρυσόμυγα. Είναι πολύ ωραία χρυσόμυγα. Με το μπαρμπρίζι, πραγματικά. Με τον ήλιο που καθρεφτίζει. Μερούλα, δεν μου είχε πει αυτή την ψύχωσή σου με το ένστολο. Θες την επόμενη εκπομπή να ντυθώ. Πεζοναύτης. Πυροσβέστης θέλω. Α, πυροσβέστη. Και να παίζουμε σκηνάκι με τη Μάνικα. Με τη Μάνικα, την απλώσω εκεί.